finora esistia, o calitet nis orografos, et iergalia, ta simbolies, ta cinenta, enes iergalia, et so, ta fa copia paris, tante que servos, o pues, ta soma, pues, vocés. O glipis eci to marmar, to scarpello, o si canso sin motivo. Κάθε καλύτερο μουσικό πάλι έχει το υλικό, τις γλώσσες με τις νότες και έμεσα όργανα που τις παράγουν. Εξυπακούονται η ίδια σειρά και για τις άλλες τέχνες, αρχιτεκτονική. Δύο τουλάχιστον τέχνες, η ρητορική και η ποιήση. Φαίνεται με ένα χρυσού, δηλαδή έχουμε μια σύμπτωση ότι η γλώσσα του είναι ταυτόχρονα και το υλικό το καλλιτεχνικό. Και δεν είναι καθόλου υποχρεωμένοι να τη χρησιμοποιούν σαν γλώσσα, αλλά μπορούν να τη χρησιμοποιούν σαν μέσο έκφρασης των οραμάτων τους. Οπότε αποκτά τελείως άλλο χαρακτήρα πια η γλωσσική σειρά και δεν έχει σκοπό στην επικοινωνία. Τουλάχιστον όχι την επικοινωνία, την ερευνητική ή τη συγκεκριμένη. Και όπως δεν θα πετούσαμε ή δεν θα περιορίζανε, δεν θα δεσμεύανε ένα ζωγράφο για το τι κοινέλα και χρώματα θα χρησιμοποιεί. Άλλο τόσο δεν μπορούμε ένα ποιητή, ένα συγγραφέα, ένα ερήτορα, να θυμιασμάσουμε τον τρόπο του υλικού της έκφρασής του, γιατί τότε αλλοιώνουμε την ταυτότητά του. Δηλαδή, τον νοθεύουμε. Δεν κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Πρόκειται για απλή σύμπτωση το ότι η γλώσσα γενικά είναι για αυτούς τους ανθρώπους υλικό έκφραση και όχι υποκριτικά γλώσσα. Και χειρίζονται με άλλο τρόπο. Άλλο ένα που θα ήθελα να πω ότι εδώ βλέπω ότι η ανάλυση και του Γιάννη και του Γιούσε, γιατί έχει αρκετά δική του μελέτη στο θέμα των σουρεαλιστών και τα λοιπά, από την καλή δουλειά του τέτοια. Βλέπω ότι αναφέρονται, ας πούμε, η λέξη του Γιούσε, ότι αντλείται από το συλλογικό ασυνείδητο, αλλού από το ρεύμα και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι το ασυνείδητο περιέχει και αυτό που εγώ έχω κατά νου. Δηλαδή, το τελευταίο περιεχόμενο του είναι τελικά το το είναι. Απλώς με τη λέξη ασυνείδητο περιλαμβάνονται πολλά και όχι καθοριστικά αυτό. Ενδεχομένως δηλαδή να περιλαμβάνεται, ενδεχομένως ότι ή περιλαμβάνεται δυνητικά ή και με ενεργεία ακόμα. Ένα ασυνείδητο δηλαδή θα μπορεί να έχει πάρα πολλά, όπως μια φιλετική σκέψη, μια κοινωνική, μια πλανητική σκέψη, μια διάφορες ουσίες και ρεύματα που αναδεύουν στον βάθος της ανθρώπινης ψυχής, ρεύματα, ιστορικότητα. Ένα σωρό. Ευχαριστώ πολύ. Λέγαμε για το τι μπορεί να περιλαμβάνει το ασυνείδητο και ίσως μπορούμε να πούμε ότι οτιδήποτε αρχίζει και ξεφεύγει από το προσωπικό και τις μήνες ενός ανθρώπου έως την περικότερη ηλικία του, ενδεχομένως ακόμα και στις κώδικες καταγραφές που δεν έχει γράψει συνειδητά. Δεν αποκλείεται να μιλάμε από την εποχή της κοίησής του ακόμα, αλλά πάντως κάπου αρχίζει το πράγμα και ξεφεύγει από οτιδήποτε που έχει σχέση με την προσωπική διαμόρφωση. Θα έλεγα εγώ μάλιστα ειδικά είδα γενικότερο ένα σχήμα που ενώ μπορούμε να μιλήσουμε για την συνειδητή πλευρά του ανθρώπου, μπορούμε να μιλήσουμε και για ένα συνειδητό που είναι προσωπικό. Όπως όλες εκείνες οι επιρροές ή καταγραφές είτε πολύ παλιές, είτε εν πάση περιπτώσει ήταν πλάγες, έμεσες κατά την εισρωή τους. Έμεσο είναι και όταν προχωράω στον δρόμο, περνούν διάφοροι άνθρωποι. Ενδεχομένως το οπτικό μου σύστημα τους καταγράφει, αλλά δεν τους προσέχει. Δεν αποκλείεται με κάποια αναλυτική μέθοδο να μπορούσε να βγάλω και τέτοιες εικόνες έξω. Πολύ περισσότερο αν μιλάμε για επιρροές που οπωσδήποτε δεν είναι. Ήταν συνειδητές κατά την εισδοχή τους. Δεν ήταν δηλαδή έτσι με ένα ειδικό έγκυρο τρόπο, όπως το οικογενειακό περιβάλλον και τα λοιπά. Το ποιοι είσαι μέσα εκεί. Και όχι μονάχα ο τρόπος που βρούσαν επάνω στο άτομο, αλλά ενδεχομένως και κινησιολογικά στοιχεία της συμπεριφοράς του.
Ναι, αποκλείται ένα που είχε ένα παππού που του λέγανε εσύ να ήταν διαφορετικό σαν τον άνθρωπο παππού που καθόταν εσύ αμέσω. Όλα αυτά έχουν διαφορετικέ αντιδράσει που έχουν σχέση με τη φόρμα, με τη στάση και που μεταδίδουν μηνύματα συμπεριφορά που αυτή αποκνέει περιεχόμενα. Όλα αυτά είναι πολύ ασυνείδητα σαν καταγραφέ. Τα κατέκαθαν στον χώρο του προσωπικού ασυνείδητου. Εξαντλημένου δε αυτού μπαίνουμε πια σε ένα μεγάλο ασυνείδητο το οποίο ξεπερνάει από την οικογένεια, τον πάει στον εκκαιριασμό τη πόλη. Και κάποια φορά θα μιλήσω για τις ρίζες. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν ενδιαφέρει σήμερα. Ναι, ξεκινάει από το αμεσότερο περιβάλλον, γίνεται τοπικό, ξέρω, νομαρχιακό, αν μπορούμε να πούμε, ξέρω, και βάσει τη γεωγραφία, το κλίμα τη Αττική, τη Μακεδονία, η τραχύτητα, η όχι ορισμένων τόπων, οι Κυκλάδε. Και αυτά τα τοπικά φτάνουμε σε ένα εθνικό περίγυρο, ένα φιλετικό περίγυρο που ξεπερνά και το εθνικό, και μετά αρχίζουμε στι ομοφιλίε, το Ινδοευρωπαϊκό και τα διάφορα μέχρι που φτάνει στο πλανητικό, από εκεί πάει σε ένα επίπεδο κοσμικό και στο τέλος ένα σημαντικό. Γι' αυτό η λέξη ασυνείδητος είναι αφενός μεν ορθή, όπως την χρησιμοποιεί ο Λίγκ, αφετέρου βέβαια δεν ορίζεται κατά λεπτός τι μπορεί να περιλαμβάνει. Πιστεύω δε ότι ναι, πιστεύω ότι βασικώσει δεν αρνούμε καθόλου των τρίτων κρίσεων ότι είναι πάλι με ένα ασυνείδητο, κυρίως όμως μεσολαβούντος του ασυνείδητου, το οποίο δεν είναι και τόσο άγνωστο, μια και οικοδομήθηκε μια κλίμακα, μια πυραμίδα, η οποία πυραμίδα ναι μεν ήταν ένας εντελώς προσωπικός και ιδιόμορφος τρόπος καλοπατιών και κλιμάκωση που οδηγεί κανείς σε κάποια κορυφή, αλλά ως εκείνο το σημείο ήταν το προσωπικό. Κάποτε η κορυφή αυτή αγγίζει αυτό που εγώ περιγράφω σαν είναι. Πιστεύω δε ότι η κύρια οδηγητική δύναμη είναι αυτό τούτο το οποίο βρίσκει επιτέλους μια αμεσότητα έκφραση, η οποία ναι μεν χρησιμοποιεί τη φόρμα την ιδιοπροσωπική, αυτή που έχει σχέση με την ιστορία και με τον τρόπο του αγώνα, δηλαδή με όλο το ιτινερέο, το δρομολόγιο, τη δρομολόγηση δηλαδή που ακολούθησε, που έχει την ιδιοσυστασία του, έχει την ιδιομορφία του, την ιδιαιτερότητά του, εντάξει, όπως η ιδιαιτερότητα έχει και το κόκκινο χρώμα ενός σκυλού, παρόλα αυτά μπορεί να γράψει και με άλλο χρώμα σκυλού το ίδιο νόημα. Το αν οι αποχρώσεις είναι καλές ή κατάλληλες, αυτό είναι δεύτερο ζήτημα. Πάντως φαίνεται να ήταν επαρκή για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η πρόσληψη του προσωπικού με εκείνο που υπερβαίνει και που είναι το είναι για μένα και που φαίνεται να είναι ο πάθος της αναδίκησης όλης αυτής. Το τελευταίο πράγμα δηλαδή που θα κεγόταν, σαν να λέγαμε, το τελευταίο στρώμα ενός κεριού, αν ολόκληρο λιώσει και καεί. Λιώνοντας βέβαια αυτό παρήγαγε ένα δρόμο, ένα τρόπο για τις περιπλοκές και υδρομοθείες ακόμα και ειδικές ειδικά ταλέντα, σκύλες, τέτοιες περίτεχνες ιδιότητες όπως τις λέω που αναπτύσσονται κατά τον δρόμο και την άσκηση. Αλλά φαίνεται ότι αν κάτι μας οδηγεί ή περιμένουμε, ναι μεν με τη γλώσσα αυτή του παγκοσμίου ασυνείδητου, το οποίο έχει πάρει και προσωπική μορφή αφού διατρέξαμε μια τέτοια διαδρομή μέσα από αυτό ως την πηγή στην αρχή, ναι μεν μέσα από αυτή τη γλώσσα, αλλά φαίνεται να επικάθεται ευχαριστημένο αυτό το όρο και ίσως αυτό, σε αυτό πρέπει να οφείλεται ό,τι καλό μπορεί να βγαίνει από μένα, γιατί δεν μπορεί να οφείλεται σε ένα άλλο. Έχει τη ζεστασιά του, έχει τη χάρη του, έχει οτιδήποτε. Ίσως και γι' αυτό το λόγο διστάζουμε τόσο πολύ να περιορίσουμε την επόμενη στιγμή, γιατί και το ίδιο δεν έχει στιγμές και γιατί είναι πολύ δύσκολο να φορμάρεις και να οργανώσεις με οποιοδήποτε τρόπο το πυρ. Πώς να το πούμε, δηλαδή δεν είναι συγγενές προς τη γεωμετρία το πυρ. Ας πούμε ότι κάπως από τις γήινες λέξεις ταιριάζει αυτή η λέξη για το όνομα, όπως τη βολεύτηκε και ο Ηράκλειος. Από εκεί και πέρα όλα τα αποδίδω εκεί με την εμφαντική βέβαια διαφορά ότι κάποιο ρόλο παίζει
ιδιαιτερότητα του δρόμου, η πυκνότητα δηλαδή των αντιστάσεων που κατορθώνει να το εμφανίζει. Δηλαδή, όσο ισχυρότερες είναι οι αντιστάσεις σε μια Ελλάδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αστυνοβολία των κυρίων. Δηλαδή, η ίδια ροή ρεύματος, ανάλογα με την αντίσταση που συναντά, το ζόρι, θερμικό σε πρώτο επίπεδο, αστυνοβολία σε δεύτερο επίπεδο, είναι μεγαλύτερο. Αυτό συνδέεται και με εκείνο που έλεγα, αντίσταση ισοσυνείδηση. Η σύγκρουση ισοσυνείδηση ή ο πόλεμος του Ηρακλήτου. Αυτά τουλάχιστον περίπου σε σχέση με το τι μπορεί να μας οδηγεί πάνω κάτω, αυτό μας οδηγεί με τον ιδιάζοντα τρόπο που μπορεί να μιλάει με την οικοδομή που έκανε αυτή η ύπαρξη. Και που προφανώς βέβαια βρίσκεται πάντοτε σε επαφή με κάθε τι τόν, απλώς είναι λιγότερη ή περισσότερη η δυνατότητα αυτοπαρουσίασή του. Δηλαδή, σε μια συνείδηση που έχει μεγάλη απόσταση από αυτό, δεν του δίνει, δεν έχει καρδαρόμπα δηλαδή να ντυθεί για να βγει έξω. Θέλει να διαλέξει κάτι λεπτό και βρίσκει μονάχα χοντρά κούτσουρα. Τι να κάνει δεν μπορεί. Ωστόσο, παρουσιάζεται σαν ορμή. Εκεί έρχεται το πρωτόγωνο, ακόμα και το σκληρό που έλεγε η κυρία Μιλία. Διότι και το σκληρό δεν οφείλεται στην εσωτάτη φύση, κυρίως όμως στον πριμιτιβισμό των μέσων που διαθέτει για να το καθρεφτήσει. Ίσως εδώ πλησιάζουμε και σε κάποια τοποθέτηση σε αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα. Η φύση ιδέα αυτού του πράγματος, όπως ξέρετε, μια και έχει υπερβατικό χαρακτήρα, σαφώς δεν αισθάνεται καλά στον κόσμο της γνώσης. Είναι ίσως και εκ τούτου που δεν θέλει να γνωρίζει. Τι θέλει είναι άλλη ιστορία. Θέλει να έχει σχέση προς εαυτό, όπως είναι νόμος για κάθε όνος. Αυτή η σχέση παράγει μια συνειδητότητα. Για δε τον μετασυνειδητότητα στην πούμε, όπως τη λέγαμε κάποτε. Εδώ ίσως συνιστά γρήγορα η αναφορά των διαφορά των ειδών και της συνείδησης, ότι από το πιο εξωτερικό και συγκεκριμένο ως τον ύψιστο λόγο στην παγκόσμια συνείδηση, ο τρόπος του συνειδένε είναι κρουστός και τριαδικός. Υπάρχει δηλαδή θέση αντίθεση, σχέση υποκείμενο αντικείμενο, και το προϊόντο της επαφής είναι η συστητικότητα. Εσείς, εγώ, παραδείγματος χάρη, η συνομιλία μας, η συνείδηση που παράγεται και για εμάς και για εσάς από το ότι βρισκόμαστε σε αναγκαστική σχέση. Αυτή η τριαδική δομή, η οποία τελικά είναι διπλή σύντη σχέση. Η σχέση πάντοτε δεν αποτελεί αυτή καθ' αυτή αρχή, αλλά μοιάζει να είναι ένα αναγκαίο παράγωγο των δύο. Για τον ίδιο λόγο και όταν μιλούσα για τις δύο αρχές, ενώ υπάρχει μια τρίτη κατάσταση που αυτομάτως είναι παρούσα, μόνο για καθαρά θεωρητικούς λόγους δεν την ονόμαζα αρχή. Επειδή αν ήταν και εκείνη η αρχή, θα είχαμε πέντε. Τρεις αρχές, πέντε σχέσεις. Τρία συν δύο σχέσεις, πέντε. Λοιπόν, φαίνεται ότι άσχετα με το πού είναι, αν πρόκειται για μένα και αυτό το αντικείμενο που έχουμε μια σχέση, ότι η δομή αυτή ισχύει για τις πιο πανύψηλες, για τις πιο αφηρημένες σχέσεις. Εξακολουθούν να στηρίζονται σε αυτήν. Σε αυτήν την τριαδική δομή. Γι' αυτό και οτιδήποτε και να δει κανείς, αν και δίνει τεράστιες δυνατότητες ο λόγος σαν αφαίρεση να συλλάβει κανείς τον κόσμο, οτιδήποτε να δει, τελικά έχει κάποια επιμεριστικότητα μέσα του. Κάτι έχει μείνει απ' έξω. Και η ολότητα, το όλον τουλάχιστον, δεν συλλαμβάνεται ως όλον εν το λόγο. Παρά μονάχα με αυτή την διάβαση, με αυτή την υπέρβαση, με αυτό το άλμα σε εκείνο τον κόσμο που καταργεί αυτή τη σχέση και που κανείς τότε μεταπηδά σε αυτή την ολότητα, χωρίς ωστόσο να μπορεί πια να την δεις σαν συνείδηση κατά την έννοια του λόγου. Διότι ή μέσα θα είσαι και δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα, ή είσαι απ' έξω και λειτουργεί αυτό και δεν το βλέπεις όλο. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι στην λογοϊκή σχέση, έστω στην ανώτερη δυνατή, τα βλέπεις μεν κάθε τόσο τμήματα δίκη μετεστήματος, θα λέγει κανείς, εναλλάσσοντας γρήγορα τη μία εικόνα μετά την άλλη, την αλυσίδα του όλου,
αλλά ποτέ ενταυτό δεν βλέπει το όλο τέτοιο. Εάν αυτό φαίνεται να γίνεται δυνατό κάποια στιγμή, γίνεται μόνο με την πρόσβαση της ανθρώπινης ύπαρξης σε αυτό που υπερβαίνει το λογικό, που υπερβαίνει το συνειδητό και που μόνο για αυτό το λόγο το λέμε υπερβατικό, όχι διότι είναι εξωτικό ή υπερβατικό κάθε αυτό, αλλά διότι κοίται εκεί που υπάρχει δηλαδή πριν από τη συνείδηση ή μετά από αυτήν όταν κοιτάμε από εδώ. Και που τουλάχιστον δεν είναι με αυτούς τους τρόπους που συνειδητοποιείται. Εδώ μπορούμε ίσως να δείξουμε ότι στην πρώτη κατάσταση δομής συνείδησης είναι αυτό εδώ, το ένα χέρι συνειδητοποιείται άλλο. Με τη σύγκρουσή του. Εδώ είχαν ξεχαστεί. Εδώ πέρα αυτού συμπλέκονται, δεν το τι είναι αυτό. Το ίδιο έχουμε περισσότερη συνείδηση του σώματός μας την ώρα που μας τρώχνουν σε ένα τρόλεϊ παρά όταν είμαστε αναπαυτικά ξαπλωμένοι πάνω σε μια πολυθρόνα. Οπότε το ξεχνάμε το σώμα μας και ζούμε ίσως τη φαντασία μας, τη αφαίρεσή μας και το όνειρό μας. Αλλά όταν σε σπρώχνουμε, εκεί το σώμα σου είναι σύντομο, υπάρχει. Και γι' αυτό γιατί συγκρούεται. Υπάρχουν βέβαια και άλλα τρόποι που το συνειδητοποιεί στο σώμα, όταν λειτουργεί με οποιοδήποτε τρόπο, καλό ή κακό. Στην περίπτωση την άλλη, η μόνη ομοίωση που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω χωρίς να είναι απολύτως αντικειμενική, γιατί τίποτα που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω από τούτο εδώ το χώρο και τα υλικά της συνείδησης, τα οποία είναι εξ ορισμού χωροχρονικά όλα, τίποτα δεν είναι απολύτως ιδανικό για να περιγράψει κάτι που έχει σχέση με το εκεί, που και το εκεί όπως βλέπετε είναι του εδώ χώρου, μια και είναι τοπική έννοια. Ωστόσο, καμιά φορά μερικά παραδείγματα, ξεπερνώντας την τεχνική ατέλεια, μπορούν και περνάνε κάποια στιγμή μια νύχση, αν όχι το όλο μήνυμα. Έτσι θα έλεγα ότι επειδή στην κατάσταση εκείνη, πώς λειτουργεί έστω το μετασυνειδητό, παίζουν με τις λέξεις όχι δεν παίζουν. Το λέμε μετασυνειδητό γιατί είναι κάτι που φαίνεται να γίνεται μετά από κάθε είδους συνείδηση. Και ομολογώ ότι έχει αισθαντικότητα του πράγματος, δεν μπορούμε να την πούμε συνείδηση. Είναι σαν να λέγαμε δηλαδή είναι μια συνείδηση, αν και όχι συνείδηση. Και δεν είναι για λόγους καθαρά τεχνικούς. Επομένως, πώς να την πει κανείς. Δηλαδή, κάποιες μορφές αισθαντικότητα. Και αυτή αν αναλυθεί η αισθαντικότητα, τελικά έχει κριτικό χαρακτήρα. Είναι παιδί από κείμενα, προϊόν του λόγου. Όλα είναι δικά του προϊόντα. Το πώς γίνεται αυτή η διάβαση στο άλλο. Μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Όσον αφορά μια περιγραφή, αυτό είναι κάπως απλοϊκή ώστε να είναι και βαθύ. Αν αυτό εδώ είναι μια μορφή συνείδησης, η σύγκρουση, η σχέση, η επαφή, στην περίπτωση εκείνη, επειδή έχουμε μια ασφυκτικά συμπιεσμένη, δυναμική, αλλά και ακίνητη κατάσταση. Το καθαρό είναι τελεί, μιλάω για το υπερβατικό, όχι και εκείνο που φαίνεται, το μη εκδηλωμένο δηλαδή, συντελεί σε μια κατάσταση δυναμικής ακινησίας. Και λέω δυναμικής γιατί δεν πρόκειται για μια ακινησία της στατικότητας, όπως εκείνη του θανάτου, αλλά μια ακινησία η οποία έχει δυναμικό χαρακτήρα, που δύναται δηλαδή να εκδηλωθεί, να γεννήσει, είναι το απόγειο, η κορύφωση της έννοιας της ζωής, ωστόσο είναι τόσο πυκνό που η ίδια του η συμπύκνωση το καθιστά ακίνητο. Επειδή στερείται ασφυκτικά χωρητικότητας, καταστητές, να το πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να εκδηλωθεί στο ίδιο το εαυτό πεδίο. Ακριβώς, θα έλεγε κανείς, μια τέτοια αιτία είναι που οδηγείται στο να εκδηλωθεί σε ένα άλλο πεδίο που γεννά, το οποίο έχει μια χωρητικότητα. Πάντως, αυτή η εκδήλωση είναι πάση δεύτερη, δεν είναι δηλαδή η πρωτογενή. Ωστόσο, κάποιο είδους κατάσταση μοιάζει να λειτουργεί και εκεί μέσα. Μόλον ότι εμείς από την πλευρά της συνείδησης ή τουλάχιστον για συνειδησιακές απαιτήσεις και όρους τη λέμε ακινησία και έστω δυναμική, τις πιο βολικές βέβαια λέξεις χρησιμοποιούμε από τη συλλογή του λόγου με κεφαλαίο, δηλαδή από αυτά που μπορεί να προσφέρει από τις χωροχρονικές έννοιες, δηλαδή διαλέγουμε τις όσο το δυνατόν πιο αφηρημένες, τις πιο στερούμενες χωροχρονικότητες, τόσο που να είναι σχεδόν ανάαιρες, ας πούμε.
μόνο ότι και αυτές με κάπου κάτω από απέτηση θα αποδειχθούν να έχουν εκτατότητα και διάρκεια, έστω και απειροελάχιστη, είναι τόσο συμβολικές που καταλήγουν τουλάχιστον να μην μπερδεύουν χειρότερα. Λοιπόν, αυτό που φαίνεται εκεί, λέω, ας δώσω τώρα ένα απλό παραδειγματάκι, ότι αν είχαμε αυτή τη συνείδηση να δουλεύει μέχρι εκείνο το σύνολο, μέσα εκεί, ας πούμε ότι αυτό το έχω σφίξει πάρα πολύ, τόσο που να μην έχει αυτό το διάκριτο των ατόμων και των, που λέμε ότι είναι συμπιεστά πάρα πολλά σώματα, η φυσική μας το έλεγε, και σε μεγέθυνση είναι τρίτια μπροστά σε άλλα, και αυτές είναι οι σχέσεις της αραιότητας των υλικών, το νερό σε σχέση με το στερεό, ο αέρας σε σχέση έχει μια αραιότητα. Αλλά ακόμα και τα στερεά έχουν τεράστια αραιότητα. Λοιπόν, ας πούμε ότι εδώ τα έχουμε συμπτύξει τόσα που αυτού του είδους η ικανότητα, όπως παλιωσάν σημαίνει και ορισμένους ήλιους του τύπου της μαύρης τρύπας, έστω και νετρονικούς αστέρες, που έχουν τεράστια μάδα, ένα κυβικό εκατοστό μπορεί να ζυγίζει περισσότερο από τον πλανήτη μας, που σημαίνει ότι υπάρχει μια απότατη συμπίκνωση εκεί. Λοιπόν, ας πούμε εδώ ότι μιλάμε για ενέργεια και όχι ακριβώς με την ειδικότητα που μιλάμε, γιατί τελικά ίδιο πράγμα είναι η ενέργεια, αλλά ας το δούμε πιο έτσι για να βολευτούμε. Ότι η συμπίκνωση αυτής της ενέργειας είναι τόσο που την έχει καταστήσει ακίνητη, όχι όμως και νεκρή. Αν ας πούμε ότι το εδώ λοιπόν το έσφυγα, είπαμε εδώ ήταν ασυνείδητο, εδώ συνειδητοποιείται. Αν ας πούμε το έσφυγα, τον μέγιστο δυνατό συμπίκνωση, μέχρι εκεί που δεν μπορούσε περαιτέρω, δηλαδή, καμία ελαστικότητα μηδέν. Εντάξει. Μπορώ να πω ότι εκείνη τη στιγμή, μόνο ότι δεν έχει καμία κρουστική συνείδηση, κρουστική εννοούσα αυτή, ότι δεν είναι συνειδητό. Αυτού του είδου τη συνείδηση την ονόμασα pressure conscious, δηλαδή συνείδηση τη πίεση, που δεν προκύπτει από βέβαια. Και η πίεση θεωρητικά αναλυόμενη δεν αντέχει σε αυτή την κριτική, γιατί και η πίεση είναι σύγκρουση. Αλλά ωστόσο βολεύει πολύ περισσότερο σε αντιδιαστολή με τη σύγκρουση. Δηλαδή δεν πάει και αυτή να είναι μια λογοϊκή, μια χωροχρονική λέξη, αλλά μοιάζει να είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που μα ενδιαφέρει, πιο κοντά στην αλήθεια. Ένας τρόπος λοιπόν είναι ότι κανείς το νιώθει αυτό και θα έλεγε κανείς πως πόθος του όντως είναι να εκφραστεί και στο λόγο, μόνο ότι ποτέ δεν το κατορθώνει αυτό ακέραια, όλο τον εαυτό του να το δει μέσα στο λόγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πέρα, δηλαδή πριν από αυτόν, δεν έχει μια κάποια υψηλή αισθαντικότητα της δικής του πίστης, που ωστόσο όμως δεν είναι τόσο εξωτερικευμένη, τόσο απτή όπως είναι αυτή η τριαδική που είναι στον συνειδησιακό χώρο. Και γι' αυτό φαίνεται να γίνεται μια τεράστια και αγωνιώδης προσπάθεια διαρκώς μέχρι πλήρους αυτοεξαντλήσεως. Στην οντολογικό μου σύστημα διαβλέπω ότι όταν κάτι τέτοιο εκπληρώνεται και το μέγιστο της ενεργητικής του πίεσης κατορθώνει να δεσμεύεται μέσα σε εκατομμύρια συστήματα και πλοκές και φλέγματα, όπως είχα τα αναφέρω στα πρώτα τα παιδεία, μετά δε, σε όλες τις πλοκές του κόσμου με την επέκταση, στο σημείο που θα έχω μια εξάντληση αυτής της περίσσιας που είχε στη συμπίεσή του, θα έλεγα ότι εκείνο είναι το σημείο, αυτό που σας είπα μια άλλη φορά, που αρχίζει η αρνητική πορεία της, του θανάτου του φαινομένου του κόσμου, η οποία οδηγεί σιγά σιγά και πάλι σε μια υπερσυμπίθνωση. Εκπλήρωση, ίσως να λέει, γράφει. Δεν εξηγεί ποτέ αυτά τα πράγματα, πάντως πετάει τους όρους. Πετάει κάτι τέτοιους όρους. Στη δικιά μας οντολογία, παλιά, ίσως να τα περιγράψουμε, όποτε θέλετε, ξαναφύγουμε αυτά τα θέματα και πρέπει και με διαφορετικούς τρόπους πάντα, έχουν ένα ενδιαφέρον οι διαδικασίες όλοι αυτών των αντολογικών πραγμάτων. Ένας τρόπος που μια συνείδηση κατορθώνει είναι εκεί που είχε τα μάτια της ανοιχτά, δηλαδή τη συνείδηση επάνω της, δέχεται ένα λάπτισμα, μια κλωτιά και πετάγεται στην άλλη περιοχή, την οποία όμως δεν έχει τα μάτια της. Ωστόσο, επειδή συνδέεται, το σώμα υπάρχει, ζει, επιστρέφει πίσω. Προσπαθεί να καταλάβει τι ήταν αυτό που διαμεσολάβησε. Τα είχε χάσει. Όπως σε μια υψηλή έκσταση, αλλά εδώ η διαφορά είναι μεγάλη. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με πράγματα του μεταλογικού χώρου σαν αυτά που συναντούμε σε εκστάσεις, δηλαδή μεταξύ νοητικού και ενοράσεως. Η οποία βεβαίως εμφανίζεται κάθε πεδίο σε τέτοια διαφορές. Υπάρχει παρόμοια φαινόμενα
σε διαφορετική κλίμακα, συμβαίνουν και μεταξύ νόησης και νοράσεως, που θα έλεγε κανείς η νόηση είναι το τρίτο στοιχείο του στερεού κόσμου, το πιο αραιό, και μετά αρχίζουν πια τα καθαρά, ενώ η ενόραση είναι το τελευταίο που κατεβαίνει από τον πνευματικό χώρο. Ήδη, όπως και στη μουσική έχουμε το ρεμί και μετά έχουμε μια πάση σε θεωρητή, υπάρχει πράγματι ένα πράγμα εκεί, ένα ενδιαφέρον σημείο διάβασης. Πάλι αλλάζουν κόσμους. Αλλά κόσμοι του ιδίου κόσμου πάντως. Μικρότερες διαφορές έχουμε και από διάσταση σε διάσταση. Ακόμα λίγο πιο έντονη είναι μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου. Επειδή αλλάζουν, να το πούμε, ουρανοί και όχι απλώς διαστάσεις. Εγώ στις πρώτες έλεγα μεγαλοπεδίο του χώρου και το άλλο μεγαλοπεδίο του χρόνου. Δηλαδή, ακριβώς επειδή είναι και αποτελούν και εσείς μαζί μια ολόκληρη ενότητα μεγαλοπεδιακή, γι' αυτό και η διαφορά είναι πάλι αισθητή εκεί. Γιατί το εκστασιακό, όπως ακόμα και αυτό που συζητήσαμε την άλλη φορά, ότι σε ένα δυστύχημα ενδεχομένως έχει παρατηρηθεί να χάνεται ακόμα και η μνήμη των περιστατικών σε αυτούς που το παθαίνουν, διότι εκείνος βρέθηκε σε κατάσταση έκστασης αφού απόλεσε αυτόν από το σοκ, και γι' αυτό λέγαμε ότι ενδεχομένως ο φόβος δεν είναι παρόν κατά τη τέλεση, παρά μονάχα τότε που έχει την πολυτέλεια της μνήμης ή έστω της προγνωστικής φαντασίας. Τι θα μπορούσες να πάθεις. Εκεί μπορεί να υπάρχει φόβος. Μαζί με το εγώ υπάρχει αυτό. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει. Το λέγαμε μάλιστα με το παράδειγμα των εδαρίων και των τίγριων μια φορά εδώ. Εδώ προχθές, την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη. Οπότε εκεί πετάγεται και εδώ μιλάω για ένα συνειδησιακό τρίγωνο που το λέω συνοχή, διακοπή ή τα δε πάλι συνοχή. Δηλαδή πετάγεσαι σε κάτι άγνωστο. Είσαι διάκαινος και δεν προλαβαίνεις ίσως να καταλάβεις και τι ακριβώς είναι, και μάλιστα με μια βουτιά. Επανέρχεσαι πίσω. Α, ρωτήσεις, το έλεγα να το ανοίξεις, το λέω πώς γίνεται. Πώς θα τα συνδυάσεις τώρα, λέει ο Ηλία, και τα ζεστά πόδια και το πάνω. Οπότε, συχνά εκείνο το οποίο δεν είναι αλυσωτό μέρος της συνειδησιακής εξέλιξης εμφανίζεται σαν διακοπή, σαν μπάχη. Ωστόσο, η όλο και συχνότερη είσοδος-έξοδος, ας ονομάσουμε όταν είμαστε εν λόγω, συνοχή, όταν υπερβαίνουμε, διακοπή. Γίνεται λοιπόν μία διαδοχή από μία κατάσταση συνοχής σε μία διακοπή και από τη διακοπή πάλι σε συνοχή. Θα έλεγε κανείς από μία γρήγορη τέτοια εναλλαγή καταφέρνει κανείς κάπως να αισθανθεί είναι τούτο που συμβαίνει ενδιαμέσως. Επειδή ορίζεται από τις δύο συνέχειες, υπάρχει ορίζεται από τις δύο συνέχειες σιγά σιγά. Αν αυτό σιγά σιγά εξοικειώνει, βέβαια κάνει αρκετά δεκτική και μάλλον παραλυμένη τη συνείδηση. Υπάρχουν μένα αλλά σε πολύ δεκτική κατάσταση και όχι τόσο ανήσυχη όπως πριν μπει μέσα, έτσι που σιγά σιγά μπορεί και αντανακλά όπως το έρευνα νερό τη μορφή αυτού του πράγματος. Στους όρους πάντα τη συνείδηση, αλλά το ίδιο αποτελεί βίωμα. Είναι περίεργο δε. Γιατί λέγαμε ότι δεν περνάμε η σκέψη, η γνώση ή έστω η συνείδηση με τον τρόπο που το είπαν, περνάει όμως η βίωση μέσα εκεί. Η ύπαρξη δηλαδή μπορεί και δυσδύει. Έστω και αν κάθε είδους αισθαντικότητα και αυτή είναι μια μορφή συνείδησης, φαίνεται ότι μια τέτοια συμπίπνωση γίνεται και στο γνωσιολογικό και το γνωσιολογικό τελικά κάπως ιστορεί, αφού σε τελευταία ανάλυση όλη η γνώση απορροφάται σε αισθάνεστε. Είναι δηλαδή αμεσότητα. Κάθε καλλιεργημένη και ασκημένη γνώση καταντά να είναι αρετή. Και επομένως και αυτή υπάρχει μέσα εκεί, απορροφιέται. Οπότε, αν υπάρχει κάποιο βίωμα, έστω το βίωμα του εθνιδιασμού, και αυτό ακόμα διαφέρει από το αισθάνεστε το οποίο μπορεί τελικά να βρεθεί να έχει δομή τριαδική. Κάπου μοναδικοποιείται η κατάσταση πριν συνέλθει κατά την είσοδό της επάνω. Δύσκολο πράγμα η περιγραφή του πώς να δει κανείς τεχνικά τι συμβαίνει με αυτό το άλμα βουτιάς. Το ζήτημα είναι ότι όταν συμβαίνει, έχεις κάτι μετά, στην αρχή λίγο, σιγά σιγά πολύ, πολύ πράγμα, που μπορεί και περνάει. Δηλαδή, πριν δεν μπορείς με τη λογική να το σπάσεις, μετά
ίσως επειδή δεν κάνεις πια ελαττωματικές προσεγγίσεις, μπορείς και βλέπεις πολλά. Μεταμορφώνεται σε κάποιο είδους βίωμα. Ας πούμε, αν το μεταφέρουμε σαν αρετή στην πράξη, είναι ένας άνθρωπος να ξεκινά κάθε μέρα, κάθε στιγμή, ξεκινώντας από το τίποτα. Ενώ όλοι μας ξεκινάμε πάντοτε από ένα οικοδόμημα μνήμη, πάνω στο οποίο τελικά βασιλεύει η υπεραξία εκείνου που έχουμε πιο τελευταία καταφέρει και το οποίο μας οδηγεί. Πολύ δύσκολο δέχεται ο άνθρωπος την ιδέα. Καλό είναι το πλησιάσαμε σε αυτό το σημείο. Πολύ δύσκολο ο άνθρωπος δέχεται την ιδέα να ξεκινήσει χωρίς να κοιμάται, δηλαδή χωρίς να καλέσει τον εαυτό του. Να το πει κανεί. Να δεχτεί δηλαδή το χάος αναφετηρία. Δεν το φοβάται, δεν το εμπιστεύεται. Ναι, δηλαδή σου λέει πώς, αφού εγώ έχω μια οργανωμένη άμυνα, αφού είμαι στο τίποτα θα την πάθω. Ωστόσο, κάποια εμπειρία σιγά σιγά, εδώ είναι του πριν τη δείχνει εκεί. Και κάποιο που έρχεται μετά, άρχισε και του διδάσκει, του μεταφέρει, ότι πάντα είναι αρκετά επιτυχέστερο ξεκινώντα χωρί αμπάριζα το κάτι, αλλά μια αμπάριζα το τίποτα, διότι όντα κενό μπορεί να είναι δημιουργικό. Όντα ήδη κατηλημένο από το παρελθόν του, πώ μπορεί να γεννήσει τη στιγμή που ήδη φέρει κάτι μέσα του. Το άδειο είναι αυτό που μπορεί να γεννήσει. Αυτή η περίεργη σιγά σιγά πρόβαση και εξοικείωση με το υπερβατικό, όταν συντελείται, δίνει μια τεράστια δημιουργικότητα, γιατί κανείς όντας άδειος είναι πανάλαβρος. Και το παρελθόν υπάρχει, αλλά τουλάχιστον δεν καλείται από το φόβο, καλείται μόνο συρρυκνικά από την έμπνευση. Όταν αυτή ζητάει μέσα έκφραση. Ενώ όταν έχουμε οργανώσει ένα εαυτό, και ο εαυτός είναι φόβος, είναι μια άμυνα. Το κάτω-κάτω, εξάλλου πάνω σε αυτήν καλλιεργήθηκε σιγά-σιγά, έχεις εξορισμό, περιορισμό. Μπορείς δηλαδή μόνο ό,τι έχει κατορθώσει λίγο πολύ αναμασώντας το παρελθόν να κάνει ο εαυτός. Επομένως, πιστεύω ίσως ότι ορισμένοι καλλιτέχνες, αν έχουν μια κάποια δημιουργικότητα και δεν μιλάω πια για εκείνη που είναι, οφείλεται ίσως στο ότι καταλήπονται συχνότερα σε κάποιες άγνωστες περιοχές, έστω και αν αυτές είναι του ασυνδίτου και δεν είναι υποχρεωτικά του είναι. Δυνητικά δηλαδή και το είναι αναφέρεται σε αυτή τη σειρά του ασυνδίτου. Τέλος πάντων, να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να δούμε τι άλλο. Γιατί δεν μπει καμία αλήθεια από την αρχή συστηματικά σε κάτι οντολογικό. Απλώς ξέρω και εγώ βρέθηκε στη σκέψη μου αυτό και αφού βρέθηκε έπρεπε να το πω. Ότι δηλαδή πιστεύω ότι η κέρια οδηγητική δύναμη πέρα και εκείνων που χτίστηκαν κατά την πορεία του ασυνείδητου, του ασυνείδητου λέει της κλίμακας εκείνης μέσα από αυτό μέχρι να αγγίξει κανείς το άλλο, το είναι το καθαρό, πιστεύω ότι και η οδηγητική δύναμη τελικά είναι αυτή η δικιά του, μια και έγινε πασχυριεύσε, κατέλαβε δηλαδή την πολιτεία που πρώτα κατήχε ο έαυτος, τι είχε η ύπαρξη, τι κατέλαβε και αυτή, και τι φόρεσε, τι φοράει, δηλαδή όχι μόνο εδώ, αλλά οπουδήποτε συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εκεί πράγματι έχουμε να κάνουμε και με μια άλλη σύμπτωση, τη σύμπτωση του πεπερασμένου και του χρονικού, με εκείνο που είναι υπερτοπικό και υπερχρονικό, του απείρου, και που δεν έχει κανένα ορισμό, και ούτε χρονικότητα ούτε χρονικότητα. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η συνάντηση έχει ένα μοναδικό χαρακτήρα. Είναι μια διασταύρωση που για κάποιον συμβαίνει την ώρα που η κορυφή της πυραμίδας της ατομικής του πορείας αγγίζει εκείνο που την καταλύει. Γιατί την καταλύει τελικά. Ενδεχομένως εκείνη η φράση που κάπου φέρεται στην βίβλο δεν αποκλείεται να έχει κάποιες ρίζες αλήθειας. Δεν μπορώ να μαρτυρήσω για το τι είχε στο νου του ο καθένας, αλλά ακόμα και σαν εργοτέχνη να βγήκε, είπαμε ότι τα εργοτέχνη μπορούν να μιλήσουν ακόμα και αν δεν είσαι υπευθύνος αυτό στο νου των άλλων. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε δηλαδή μια αντικειμενική δημιουργία, όπως ένα σύμβολο, εγώ δεσμό. Ο Αλέξανδρος μπορεί να ήθελε να διδάξει τον κόσμο τίποτα, το ζήτημα είναι ότι ο δεσμός κάτι διδάσκει. Ότι κάποτε η δύναμη μπορεί να λύσει το δέδαλο. και η ιστορία έχει φτιάξει παραδείγματα πολλά τα οποία
Técnicas sean símbolos. Tipo, aquí en Francia, él es un apellido de Sanseón, ¿qué es que dice? Pero, por tipo de. ¿Qué palabra está en el mundo? Actor, fíjese en medio, tío, que está en el que está en el nativo. Si usted no tiene nacer, es decir, no es así. Y hacer es a todos los. Y entonces, a cómo se necesita su genital, dice que no, a mí la me oye, blepi, pues si me oye, a todos los blepi que para monaja o tan telestas, sacó, zvinodes, o stetios, pues. Le dice el somatón. Se para venir, se el somatón, ne. Y ahí que nos dejan, γιατί ό,τι και αν πραγματικά εσύ αληθινά ήσουν, δεν ήταν αυτό που νόμιζες ότι ήσουν, αλλά εκείνο ήσουν. Δηλαδή, πρόσωπο, ακόμα και η εαυτότητα δεν αντλεί οντικότητα από τον εαυτό της όπως νομίζει, γιατί ο εαυτός πάντα υποκλέπει τη δύναμη του είστε από το όν. Απλώς την περιορίζει, την αυτοπεριορίζει σε εξειδικευμένες μορφές με τις οποίες αυτοσυνταθίζεται τελικά και αυτές καλεί η εαυτότητα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όποιος έχει τον εαυτό είναι πάντοτε κάτι λιγότερο από εκείνο που θα μπορούσε. Παρ' όλα αυτά, πάμε στο πρώτο μέρος, ότι η φράση εκείνη. Μια άλλη που δεν θα είναι διαφορετική. Μιλάμε, λέει, ότι κάτι περιγραφές του. Εγώ, βέβαια, δεν είμαι θρησκευτικός, χρησιμοποιώ αυτά τα πράγματα. Κι αν είμαι ειδικός, είμαι της Αθηνάς. Αλλά χρησιμοποιώ αυτά τα πράγματα σαν. Πιο πολύ για τη συμβολική του αξία και σαν αφορμές για τη διακίνηση ενιών. Εκεί που λέει ότι κατά την Ανάσταση σχίστη το παραπέδευμα και κατακρινίστη ο ναός του Σολομόντος, είναι μια φράση αυτή, που προφανώς ανηγορεί για το ότι το οικοδόμημα της Σοφίας γκρεμίζεται κατά την Ανάσταση. Αν υποθέσουμε ότι η Ανάσταση έχει σχέση με αυτή τη δεύτερη γέννηση του ανθρώπου σε άλλο επίπεδο, σε κοσμικότητα, οπωσδήποτε η Σοφία δεν χρειάζεται πια τουλάχιστον εκείνη που ήταν το αποτέλεσμα της ισόρρωσης. Προφανώς δεν αναφέρεται στα ίδια υψηλά επίπεδα αυτό, αλλά μάλλον έχει να κάνει με κάτι παρόμοια πράγματα που πάντως έχουν σχέση με τις ισόρρωσεις της γνώσης και την ώρα που κανείς βλέπει εγκαταλείπει επειδή έχει όραση και πιο πολύ έχει σχέση με το ωραν που λέγαμε σε έναν βαθμό δηλαδή. Οπότε εγκαταλείπεται η αναφορικότητα της μνήμης. Δηλαδή, ενώ πρώτα για να αντιδράσω σε μια πρόκληση έπρεπε να καλέσω έστω και με συναγερμό στα γρήγορα τη γνώση μου μια σύντομη αναφορά στη μνήμη και να δράσω με βάση συγκεκριμένες εντολές που σαν επιταγές αντλώ από τη συγκεκριμένη εμπειρία, όταν έχω όραση της λύσης κατά τρόπο γεστικό ή ενορατικό, βεβαίως δεν έχω ανάγκη αυτή τη αναφορά. Αλλά μπορεί κανείς να το μεταφέρει και μια σπήρα πιο πάνω το ίδιο πράγμα. Οπωσδήποτε μοιάζει πιο ριζικό εκείνο που αναφέρεται στην παλαιά βίβλο για το δίκτυο ήδη και τη δίκτυο. Και αναφέρεται τουλάχιστον ad hoc, έτσι και θέματος. Μιλάει πια για Θεό, που θα μπορούσε να είναι μια αναλογία του καθαρού είναι. Παρόλο τη διαφορετικότητα του τρόπου που βλέπουμε εμείς οι Έλληνες αυτά τα πράγματα και που τα βλέπουν ενδεχομένως θρησκευτικής ιδιοσυστασίες λαϊκή και ψυχολογίες, η οποία διαφορετικότητα βέβαια είναι κυρίως μορφολογική και για μας ό,τι και αν σημασία και αν έχει είναι κάτι φυσικό, είναι όπως και οι νόμοι της φύσης, ας πούμε, αυτή είναι η διαφορά των Ελλήνων. Δεν δίδουμε δηλαδή οποιαδήποτε εξωτική επέκταση που δεν σημαίνει ότι μειώνεται σε τίποτε η αξία των πραγμάτων. Απλώς αλλάζει αυτό που είπαμε. Η διαφορετική αυτή μορφολογία, θα λέγει κανείς, είναι αυτό που καθιστά τους μεν Έλληνες διαβγείς, τους δε άλλους βυθισμένους στη βαθιά του μυθικού τρόπου αναπαράστασης του κόσμου. Με όλα όσα μπορεί να συνεπάγεται αυτή η επιλογή τους. Ενδεχομένως τους στερεί μια διάβια, μια συνειδητότητα, μια ειδική ματιά, όπως τους στερεί στο τέλος και την επαγωγή και άρα και την επιστήμη που προκύπτει από αυτήν, αλλά τους δίνει κάποια άλλα μέσα, μυστικιστικά θα έλεγα εργαλεία, γιατί ο πολλής μύθος δίνει άλλου είδους εμπνεύσεις, μυστικιστικά λοιπόν εργαλεία μεταλογικού χαρακτήρα με τον οποίο είναι μια άλλη προσέγγιση. Για μας ίσως δεν πάει, αλλά ούτε και λύπη, γιατί και εμείς έχουμε βέβαια εδώ πέρα τα μυστήριά μας, όπως είπαμε για άλλο σύστημα αναφοράς.
Έχουμε και τις λατρείες μας ακόμα, μόνο που φαίνεται να είναι λίγο πιο καλλιτεχνικές, πιο ευγενισμένες. Μέχρι και τώρα, δάβρο, λίγο μιλούσαμε για λατρείες τέχνας. Την οποία πιστεύουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι η σχέση μας μαζί της είναι τότε αντίληψη. Λοιπόν, πάει αυτό. Και ένα ερώτημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλύτερο, ο οποίος είναι ένας καθημερινός άνθρωπος. Εάν συμβαίνει και από διάφορα ερεθίσματα ή από διάφορα προβλήματα να δει και να αντιμετωπίζει πολύ συχνά τον άνθρωπο ή να τον έχει σαν ένα καταρχήν πιστεύω στο πρώτο μέρος της αναφοράς του που αναφέρεται στο Γιάννη, όταν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, ενδεχομένως και γενική, πιστεύω ότι εννοεί ενώπιον της παρουσίας της αντίθεσης. Αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι ανάλογο με το είναι. Δεν είναι μεταφερόμενο σε 12η μετάφραση, ξέρω εγώ. Πράγματι καταλήγει και φτάνει και σε αυτό το θάνατο το φυσικό. Γιατί το είναι, το είναι αν θυμάστε, το είναι αν θυμάστε κάποτε στην διαλέξη, έλεγα ότι είναι διαρκής θάνατος. Διότι ακριβώς επειδή είναι διαρκής είναι πάντα κάτι το νέο, το δημιουργικό. Δύναται διαρκώς να δημιουργήσει. Επειδή ποτέ δεν στέκεται στον προηγούμενο εαυτό του. Δηλαδή, κάποτε μάλιστα χρησιμοποίησα συγκεκριμένα την έκφραση ότι αν ένας τρόπος υπήρχε, υπάρχει δηλαδή διατύπωση μέσα στα μέσα της διανοητικής ορολογίας, θα έλεγα για το είναι δύο λέξεις ενωμένες μεταξύ τους, στατικό της μηδέν. Και επομένως κάθε συνέχιση της ζωής, εφόσον είναι συνέχιση, είναι στατικό της, διότι διατηρεί εκείνο που υπήρχε. Και για μας η αίσθηση της ζωής είναι κυρίως στηριγμένη πάνω σε αυτό το μέρος. Δεν έχουμε μάθει δηλαδή να πεθαίνουμε. Όχι ότι έχουμε οπωσδήποτε μια απώλεια της μνήμης όταν μάθουμε να πεθαίνουμε. Το περίεργο είναι ότι απλώς δεν έχουμε προσκοληθεί και στηρίξει τη ζωή μας πάνω σε αυτή τη συνέχιση. Ίσως εδώ αυτό ήταν και η κατάληξη των πραγμάτων που ήθελα να φτάσω από τον δρόμο περί ψυχής. Θα το πω λίγο, θα το ξαναφέρω αυτό. Ότι είναι εκείνο που πρέπει κυρίως να εξοικειώσει και να μάθει κανείς τον εαυτό του την ικανότητα να πεθαίνει διαρκώς για να ομοιωθεί με εκείνο το είναι. Και όταν υπάρχει τόσο το φτάνει, αυτό έχει πετύχει. Ξεκινά πάντα από το μηδέν. Εκτός του μηδέν το λέω και το ίδιο. Στην έννοια του διάρκωση που υποτίθεται αναφέρεται στο απολύτως καθαρό είναι, είναι το μηδέν. Δηλαδή ούτε ένα. Τώρα θα γυρίσω σε αυτό που ρώταγες εσύ κυρίως, εάν ένας άνθρωπος το αντιμετωπίζει. Ναι, το θάνατο, τον φυσικό θάνατο. Ναι, συγγενώ. Τον θάνατο που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς την σκέψη του αλλά και του θανάτου. Είτε από την έμπνευση του περιβάλλοντος, όπου κάποιοι πεθαίνουν και μας απασχολούν, είτε διότι επιτυχούμε μη μας πεθάνει κάποιος, είτε γιατί και εμάς κάποτε μας μπαίνει αυτή η ιδέα για το συγκεκριμένο. Ναι. 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 Σε αυτήν την περίπτωση αυτή ας μιλήσω για αυτό το μέρος των θανάτων και μετά θα δούμε τι μπορεί να εννοείται εσύ, εσύ. Οπότε μου θέτει αλλιώς το πράγμα. Μα καταλαβαίνω. Λέει, επειδή μιλάει για οποιοδήποτε... Εννοείς αυτό. Πολλό πράγμα. Ενδιαφέρει να μου πεις βέβαια τι ακριβώς, γιατί εγώ μπορεί να διαλαμβάνω διάφορα πράγματα, αλλά πρέπει να παρουσιαστούν στο ακροατήριο. Ναι. Ας πούμε το θάνατο ενός αισθήματος. Το θάνατο, το καθημερινό που αντιμετωπίζουμε σε... Λάζει καθημερινή, δεν έχει τίποτα. Ναι.
μπορεί να μας δώσει κάτι. Και τώρα, των καταστάσεων, των... Ένα σπίτι, πόρες, εντάξει. Κατάλαβες. Και τι με ενδιαφέρει. Το πιο φοβερό και δημιουργικό από όλα είναι ο θάνατος των φυσικών. Δεν αναφέρεται πρώτα και εγώ στην πρώτη περίπτωση. Ναι, επομένως, θα έλεγα το εξής, ανεξάρτητα από αν κάποιος φοβάται, αν γίνει δυνατότερος ή αδυνατίζει, που γιατί δεν επηρεάζει το αν αισθάνεται αδύναμα προς αυτό, το ζήτημα είναι ότι εκείνος που βρίσκεται σε ενασχόληση περί του ζητήματος, οπωσδήποτε βρίσκεται και σε επιτάχυνση υπαρξιακή. Δηλαδή, τελούνται μέσα του εξελικτικές διαδικασίες που λείπουν σε εκείνους που είναι αδιάφορος ή που εν πάση τόση δεν τον έχει απασχολήσει το ζήτημα. Όχι τόσο επειδή είναι δυνατός, μπορεί επειδή είναι πολύ νέος. Φαίνεται, δεν είναι περίεργο που ο Πλάτωνος ανέφερε στη ζωή του φιλοσόφου ως μελέτη θανάτου. Και φαίνεται ότι δεν είναι τυχαίο ότι περισσότερο απασχολεί τον όριμο στην ηλικία. Συνήθως, μιλάμε κατά κλίμακο.